Πέρα από τα τετριμένα και τα προβλεπόμενα, τον Σάβα Μελισσόπουλο, υποψήφιο δήμαρχο της Ξάνθης, προλόγησαν δύο νέοι άνθρωποι, πολίτες αυτής της πόλης, φοιτητές με όνειρα για το μέλλον και προβληματισμό για το παρόν. Χωρίς υπερβολές και έχοντας κατά νου ότι το μέλλον αυτού του τόπου ανήκει στους νέους, ο Σάβας Μελισσόπουλος έδωσε το λόγο πρώτα σε αυτούς για να ξετυλίξουν με το δικό τους φρέσκο και μοναδικό τρόπο τις ανησυχίες τους αλλά και τις ελπίδες για μία Ξάνθη για όλους. Και λαμβάνοντας αμέσως μετά τον λόγο, έδωσε το στίγμα του συνδυασμού του ως υποψήφιος πλέον δήμαρχος της Ξάνθης και είπε χαρακτηριστικά: «Δηλώνω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον αυτής της πόλης. Δεν με ενδιαφέρουν οι προηγούμενοι. Αντίπαλοι μας δεν είναι οι άνθρωποι. Μοναδικός μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα αυτής της πόλης». Σήμερα είμαι μπροστά σας, σας κοιτώ στα μάτια και ξεκινάμε. Να μαζί μια πόλη από την αρχή. Έτσι ακριβώς όπως την ονειρευόμαστε. Σύγχρονη, δημιουργική, πολιτισμένη. Τη Ξάνθη δηλαδή της επόμενης 20ετίας. Τότε πραγματικά μπορούμε να την ξαναερωτευτούμε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν πάψαμε ποτέ να την αγαπάμε. Μπορούμε και πάλι να υπερηφανευόμαστε για αυτή. Να την ξανακάνουμε τουριστικό προορισμό, ελκυστικό οικονομικό παράγοντα της ευρύτερης περιοχής αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Με λίγα λόγια, είμαι εδώ γιατί πιστεύω και μπορώ να σας το εγγυηθώ ότι η Ξάνθη μπορεί να ξαναγίνει και πάλι μια πόλη μεγάλη, μια πόλη σημαντική. Δηλώνω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν. Με ενδιαφέρει μόνο το μέλλον αυτής της πόλης. Δεν με ενδιαφέρουν οι προηγούμενοι. Αντίπαλοι μας δεν είναι οι άνθρωποι, μοναδικός μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα αυτής της πόλης. Ο Σάβας Μελισσόπουλος έκανε μια ουσιαστική, περιεκτική και από καρδιάς ομιλία, παρουσιάζοντας το όραμά του, το σχέδιο αλλά και τους πυλώνες του συνδυασμού Ξάνθη για όλους. Πέρα από κοινωνικές αγγελώσεις και ταυτότητες κομματικές, ευχαρίστησε τον κόσμο που παρευρέθηκε στην παρουσίαση του νέου συνδυασμού του οποίου ηγείται και τον στήριξε και θα συνεχίσει να τον στηρίζει στο δύσκολο έργο του για μια Ξάνθη για όλους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο, τόσο μεγάλο παλμό. Δεν περίμενα τόση αποφασιστικότητα, τόσους ανθρώπους διαφορετικούς. Ο καθένας πήρε τους ανθρώπους της οικογένειάς του, τους φίλους του. Ήρθαν εδώ επειδή πίστεψαν κάποιους φίλους που τους είπαν «Πάμε, κάτι καινούργιο γεννιέται για την πόλη». Είμαι ενθουσιασμένος πάρα πολύ από όλη την εικόνα μας. Είμαι ενθουσιασμένος από τους νέους ανθρώπους που αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή την πόλη, τους νέους που προλόγησαν. Νομίζω ότι κάτι μεγάλο γεννιέται στην πόλη. Προσπάθησα με τον καλύτερο τρόπο και με έναν απλό, κατανοητό και καθημερινό τρόπο να πω στους πολίτες ότι είμαι ένας από αυτούς και ότι θέλω όλοι μαζί να προσπαθήσουμε χωρίς ιδεολογικές ταυτότητες, χωρίς κομματικές ταυτότητες, χωρίς κοινωνικές αγγυλώσεις, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε την πόλη μας ωραιότερη, ομορφότερη, να τη βάλουμε σε μια σωστή πορεία, έτσι ώστε να την παραδώσουμε στους επόμενους, όχι όπως είναι σήμερα, αλλά όμορφη, δυναμική, εξωστρεφή, μια σύγχρονη πόλη της επόμενης δεκαετίας. Καθημερινά κινούμε σε όλη την πόλη. Βλέπω τη δυναμική του συνδυασμού μας, βλέπω τη δυναμική των ανθρώπων, βλέπω την αποφασιστικότητα να αλλάξουμε ύστερα από πολλές δεκαετίες επιτέλους σελίδα. Βλέπω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, τους συνεργάτες που καθημερινά πλαισιώνουν, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που σε λίγες μέρες θα τους ανακοινώσουμε για να ξέρουν οι πολίτες ποιοι πλαισιώνουν την κίνησή μας. Όμως η σημερινή παρουσία πέρασε κάθε προσδοκία. Ελπίζω με τη δουλειά που θα καταβάλουμε αλλά και την συνεχή προσπάθεια να πετύχουμε τη μεγάλη νίκη, να μην απαγοητεύσουμε τους πολίτες της πόλης που ξεκίνησαν από τα σπίτια τους να έρθουν να στηρίξουν την προσπάθειά τους και κυρίως όταν θα αλλάξουμε το Δήμο και θα αναλάβουμε την ευθύνη του Δήμου να μην τους απαγοητεύσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά να φτιάξουμε ένα σύγχρονο Δήμο.
Δήμο, όπως σας είπα πριν. Παρόν στην παρουσίαση ήταν και ο πρώην επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Θανάσης Ξινίδης, ο οποίος δήλωσε την στήριξή του στην υποψηφιότητα του Σάβα Μελισσόπουλου, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το σκηνικό στον Δήμο της Ξάνθης πρέπει να αλλάξει άμεσα, χαρακτηρίζοντάς το ως νοσηρό καθεστώς ρουσφετιών και ανικανότητας. Η συγκέντρωση ήταν καταπληκτική και δεν ήταν καταπληκτική μόνο από άψη μαζικότητας, αλλά με ενθουσίασε από την φιλοσοφία που πέρασαν οι νέοι άνθρωποι μέσα στο όλο εγχείρημα. Ταυτόχρονα με ενθουσίασε η εικόνα που έδωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος όσον αφορά και την ευαισθησία που έχει, αλλά και την αποφασιστικότητα για το τι ακριβώς θα κάνει. Εκτιμώ ότι η πόλη έχει φτάσει στο όριο που δεν μπορεί να πάει παρακάτω, δεν πρέπει να πάει παρακάτω. Πλέον όχι μόνο χάνουμε τρένο καθημερινά, αλλά υφιστάμε τεράστιες ζημίες. Οφείλουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αλλάξει αυτό το καθεστώς και να υπάρξει μια αλλαγή μέσα στην πόλη λόγω αυτής της νοσηρής κατάστασης, να στηρίξουν τέτοια εγχειρήματα σαν του Σάββατο Μελισσόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του Σάββατο Μελισσόπουλου θα πρέπει να είναι ακόμα και από αυτού του ανθρώπου που πιθανώς θα θέλανε να ψηφίσουν άλλους συνδυασμούς, αλλά έχουν πάρει απόφαση ότι αυτό το νοσηρό καθεστώς των ρουσφετιών και της ανικανότητας που κυβερνάει τα τελευταία χρόνια το Δήμο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι ντροπή για την ιστορία και την ευαισθησία της Ξάνθης να υπάρχουν υποψηφιότητες για τις οποίες εγώ προσωπικά ντρέπομαι. Και δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, ο ξανθιώτικος λαός να ανοιχθεί υποψηφιότητες που εξυπηρετούν στενά κομματικά ή βουλευτικά συμφέροντα. Ήδη πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στην τοπική αυτοδιοίκηση τις επιλογές αυτές. Νομίζω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ξάνθης για να αλλάξει κάποια πράγματα και σε αυτήν τη λογική δεν έχει σημασία αν είσαι υποψήφιος ή όχι. Πρέπει να σταματήσει αυτό που είναι πάντα το παράπονό μου, ότι οι ξανθιώτες οι οποίοι αγαπάνε την πόλη τους δεν μπορούν να είναι αμέτωχοι και αδιάφοροι σε αυτή την κατάντια που έχει υπάρξει. Ο Σάββας Μελισσόπουλος έκλεισε την ομιλία του υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι η ευημερία του συνόλου, καλώντας τους πολίτες της Ξάνθης να στηρίξουν την προσπάθεια της φρέσκιας και ελπιδοφόρας δημοτικής κίνησης, αποφασίζοντας με γνώμονα το αύριο που επιθυμούν, πέρα και μακριά από μικροπολιτικά συμφέροντα, για μια πόλη οργανωμένη και σύγχρονη για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Από σήμερα η υποψηφιότητά μας βρίσκεται στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή σας παρουσία. Είμαι βέβαιος ότι θα νικήσουμε. Θα είμαι μια ζωή ευγνώμων στον κάθε ένα και στην κάθε μια από εσάς για τη σημερινή σας παρουσία. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να πω στην Ευρώπη, στον Αλέξανδρο, στον Γιώργο τον Κίσα, παιδιά, συνεχίστε να ονειρεύεστε. Είμαστε μαζί σας. Δεν ποτέ να βλέπω τόσο πολλούς ανθρώπους αποφασισμένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.